Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την κρίσιμη μάχη για πραγματεύσεις και αποφάσεις που έχουμε να πάρουμε στις 23 Οκτωβρίου, την επόμενη Κυριακή, στο Συμβούλιο Κορυφής. Είναι κρίσιμες για την Ευρώπη, για τους ευρωπαϊκούς λαούς, οπωσδήποτε για την ίδια την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Κρίσιμες, επιτέλους, να μπορέσουμε να δώσουμε τέλος σε αυτή την κρίση που έχει δημιουργήσει τεράστια ανασφάλεια και βεβαιότητα για όλους μας, όσο μάλλον για τον ελληνικό λαό, αλλά θα έλεγα όχι μόνο για τον ελληνικό λαό, αλλά για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Και είναι και προϋπόθεση να δώσουμε τέλος σε αυτή την ανασφάλεια, αυτή την αβεβαιότητα, με τρόπο που θα δώσει γερές βάσεις για μια αναπτυξιακή πορεία που έχει δυνατότητες τεράστιες η Ευρώπη όπως και η Ελλάδα. Είναι αυτονόητο ότι χτίζουμε πάνω στις αποφάσεις της θετικές του Ιουλίου, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε όλοι ότι δεν περισσεύει κανείς. Τη μάχη τη δίνουμε όλοι, είναι ευθύνη όλων μας απέναντι στην πατρίδα, απέναντι στον ελληνικό λαό, να δείξουμε αραγές μέτωπο, ενότητα, ψυχραιμία και νυφαλιότητα για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα την Κυριακή, δείχνοντας ότι η Ελλάδα και μπορεί και θέλει και επιτυχάνει τους στόχους της και προχωράει μπροστά, προς όφελος του ελληνικού λαού. Θα ζητήσω...